Η πηγή του σκανδάλου, κύριε Καραθανασόπουλε, ποια είναι? Προσέξτε, τι να κάνουμε. Την πηγή του σκανδάλου ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να τη διερευνήσουν. Και αυτό είναι φανερό, γιατί και οι δύο παίζουν παιχνίδια με το σκάνδαλο της Νοβάρτης και παίζουν παιχνίδια πολιτικής συγκάλυψης της κατάστασης. Εμείς τι προσπαθούμε να συγκαλύψουμε? Ακούστε, κύριε Γιαννούλη, ήσασταν κυβέρνηση. Δημιουργήσατε προανακριτική επιτροπή και την οποία μέσα σε ένα μήνα ολοκλήρωσε τις εργασίες χωρίς να εξετάσετε ένα μάρτυρα, μιλώντας για αναρμοδιότητα. Και τώρα παίζετε το ρόλο του τιμητή για το τι έκανε η πλειοψηφία. Γιατί το τι έκανε. Για το τι έκανε η σημερινή πλειοψηφία. Αυτά κάνετε κι εσείς όταν είσαστε πλειοψηφία. Το βασικό ποιο είναι? Αυτές είναι οι ίσες αποστάσεις που δεν βοηθούν. Αλλά... Εντάξει, αφήστε όμως να ολοκληρώσω. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Δεν σας διέκοψα καθόλου σε αυτά που λέγατε. Λέω λοιπόν, ένα ζητούμενο είναι αυτό. Ναι. Ότι ακριβώς την ίδια τακτική ακολούθησε σήμερα και η πλειοψηφία όπως είχε ακολουθήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Εδώ πέρα μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα. Πρώτον, ότι η Βουλή δεν μπορεί να έχει εισαγγελικό ρόλο. Να παίζει εισαγγελικό ρόλο. Είναι πολιτικό σώμα, απαρτίζεται από κόμματα τα οποία έχουν τις επιδιώξεις το καθένα ή μελετάει και βλέπει τα πράγματα με τη δική του οπτική γωνία. Και υπάρχει πάντοτε ο σχετισμός πλειοψηφίας με ψηφίας. Όταν εμείς λοιπόν στη συνταγματική αναρθρώση είπαμε να καταργηθεί το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, τότε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πλειοψηφία αρνήθηκαν. Γιατί τους βολεύει αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να το έχουμε συζητήσει πολύ πιο έντονα, νομίζω εγώ, στην ελληνική πολιτική. Κύριε Καραθανασόπουλε, δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε. Ακριβές είναι, κύριε Γιάννη. Πλειοψηφία και αρνηθήκατε. Δεν άλλαξε κανένας. Να αλλάξει η αρμοδιότητα της Βουλής, κύριε Γιάννη. Και περνάνε από τη Βουλή. Η Βουλή εξετάζεται. Είχατε πλειοψηφία και είπατε να μείνει η αρμοδιότητα της Βουλής. Μετά το Κινάλ, ρίξτε δίχτυα και στο ΚΚΕ. Δεν δείχνω δίχτυα. Αυτές τις προβοκάτσεις, κύριε Γιάννη, Γιαννούλη, που προσπαθείτε να συσκοτήσετε μια πραγματικότητα, εντάξει, στα αφήσουμε. Είμαστε και εμείς, έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να στήσουμε προβοκάτσεις. Λοιπόν, αφήστε λοιπόν να μιλήσω επί της ουσίας, γιατί δεν σας βολεύει ούτε εσάς, ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, και μην μιλάτε πάνω μου. Αφήστε με να πω την ερώτηση για την ποινική διαδικασία τριών μελών της προανακριτικής. Ναι, κύριε Γιαννούλη, ας αφήσουμε τον κύριο Καραθανασόπουλο, παρακαλώ. Ναι, κύριε Καραθανασόπουλο, επί της ουσίας διακρίνεται ότι για την υπόθεση τι μεμπτό υπάρχει στις κινήσεις του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης. Αυτά λοιπόν που βγαίνουν είναι συμπεράσματα από τη λειτουργία της Επιτροπής. Ποια είναι αυτά τα συμπεράσματα? Πρώτον, ότι υπάρχει μια παρέμβαση διαχρονική των κυβερνήσεων στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου, στην εμπορευματοποίηση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιριών. Έχουμε μια πολυνομία. Έχουμε, δεν έχει διερευνηθεί στην πραγματικότητα. Έτσι, έχουμε ειδικούς οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με πολυεθνικές, που είναι ειδικοί των διαφόρων υπουργών υγείας. Άρα λοιπόν παρεμβαίνουν στο τι τροπολογίες έρχονται για την τιμολόγηση του φαρμάκου. Και από αυτή την άποψη λοιπόν έχουμε ένα πρώτο ζήτημα αυτό. Δεύτερο ζήτημα το οποίο υπάρχει και το οποίο προκύπτει είναι το γεγονός ότι εδώ υπάρχει παρέμβαση των κυβερνήσεων στην ηγεσία της δικαιοσύνης και επιβεβαιώθηκε και στη σημερινή διαδικασία. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Εντάξει, δεν το έχουμε ξαναδεί. Οι πολίτες δεν το έχουν καταλάβει. Αλλά πραγματικά έχουμε δύο εισαγγελικούς λειτουργούς που έχουν βγάλει η κρίση για την ομάδα των εισαγγελέων διαφθοράς επί της ουσίας εντελώς διαφορετική. Ο ένας λέει να παραπευθούν, έχουν κάνει. Παραγγελία δίωξης. Ακριβώς ο αρχαιότερος κύριος Ζαχαρής και ο άλλος λέει να πάει στο αρχείο υπόθεση. Και παρακολουθώντας τις λειτουργίες, το τι ακούστηκε μέσα στην προανακριτική επιτροπή από εισαγγελικούς λειτουργού σε βάρος συναδέλφων του. Ναι. Είναι πρωτοφανές ζήτημα. Όχι, δεκάδες. Που δείχνει ομαδοποιήσεις, που δείχνει συντεταγμό κάτω από συμφέροντα, ναι, και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο ορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Mm. Και εδώ είναι το δεύτερο σημείο που βάλαμε πάλι ως κόμμα στην συνταγματική αναθεώρηση. Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να ορίζεται από τις κυβερνήσεις, αλλά πρέπει να εκλέγεται από ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα. Και σε αυτό και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο πράγμα ακολουθούν. Είναι αποκαλυπτική συζήτηση και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο για το τι επιδιώξεις υπάρχουν. Όταν υπάρχει μια πολιτική που ταυτίζεται στις βασικές στρατηγικές επιλογές και με τη ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, τσακώνονται με προσωπικούς χαρακτηρισμούς και για δευτερεύοντα ζητήματα. Αυτό είναι προσωπικό. Ειλικρινά ευχαριστώ θερμά.